αναμενόμενοι χαρακτηρίζουν τα στελέχη της διοίκησης του ΟΑΣΤ την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία η αποκλειστικότητα των συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης από ιδιωτικό φορέα όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν αντισυνταγματική. Μάλιστα, αναφέρεται στην απόφαση πως σωστά ανατέθηκε το συγκοινωνιακό έργο της Θεσσαλονίκης σε κρατικό νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Είναι ότι εμείς ήμασταν αποφασισμένοι, ανεξαρτήτως των αποφάσεων της ΤΕ. Αποφασισμένοι να εξυγειάνουμε αυτό το αμαρτωλό οργανισμό. Διότι έχω δηλώσει σε πολλές περιπτώσεις, εδώ πρόκειται για ένα πολιτικό, επιχειρηματικό, διαχειριστικό και επιχειρησιακό σκάνδαλο. Το λέω με όλη τη σαφήνεια που έχουν οι διατυπώσεις και είμαι διατεθειμένος να το αποδεικνύω ανά πάσα στιγμή. Είναι άλλο πράγμα να διεκδικείς μέσα από την εκαθάριση κάποια χρήματα τα οποία έχουν και γίνονται να πάρουν οι μέτοχοι και άλλο να κρίνουν το νόμο συνταγματικό. Είσαι όλο το δικαίωμα η κυβέρνηση, όπως δήλωσα και παλιότερα, να μετατρέψει τον ιδιωτικό φορέα σε δημόσιο φορέα. Και να μην ξεχνιόμαστε και να μην ξεχνάμε τι έχω πει. Έχω δηλώσει ότι δεν μας φοβίζει ο δημόσιος φορέας. Από την πλευρά τους, οι 399 πρώην μέτοχοι που προσέφυγαν στο ΣΤΕ δηλώνουν πως δεν πτώνται και θα προσφύγουν στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Γεννάται θέμα της λειτουργίας του Κοινοβουλίου. Δεν μπορεί δηλαδή μια Βουλή να ψηφίζει με μεγάλες πλειοψηφίες το 2 τρίτο να κάνει συμβάσεις και να έρχεται το Συμβούλιο της Επικρατείας μετά από 60 χρόνια και να λέει ότι κακώς έγιναν αυτά τα πράγματα. Στο μεταξύ, ο αρμόδιος υπουργός για ακόμα μια φορά κατήγγειλε πως 75 άτομα προσελήφθησαν στον ΟΑΣΤ μετά από παρενέσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Καταλαβαίνουμε όλοι πάρα πολύ καλά πώς λειτουργούσε η Νέα Δημοκρατία που σήμερα θέλει να είναι τιμητής. Ο κύριος Μπουλάκας που βγάζει ως αρμόδιος τομέας στις ανακοινώσεις που βγάζει και βέβαια το τι έκαναν και τα υπόλοιπα στελέχη βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Μόνο τηλέφωνο. Και έγγραφα στέλνανε. Έχετε και έγγραφα? Με. Τι νομίζετε? Όταν λέμε κάτι το έχουμε μετρήσει. Και το έχουμε μετρήσει πολλές φορές. Δεν είμαστε εδώ για να συκοφαντούμε. Είμαστε εδώ για να εξηγειάνουμε. Την ίδια ώρα ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την παράταση ζωής των λεωφορείων που έχουν ξεπεράσει την 20ετία. Άμεσα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης θα κυκλοφορήσουν 40 επιπλέον οχήματα. Ήδη βγαίνουν οι άδειές και περνάνε ξανά κταίω, όπως έχουμε πει επανειλημμένα ότι έχουμε υποχρέωση να κάνουμε. Και επιπλέον τα λεωφορεία αυτά περνάνε και προληπτική συντήρηση, ώστε να μην έχουμε τέτοια προβλήματα και φαινόμενα βλαβών στο άμεσο μέλλον. Στα άμεσα σχέδια του οργανισμού είναι και η παράταση του νυχτερινού ωραρίου κατά μία ώρα. Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, τα λεωφορεία θα κυκλοφορούν έως τη μία τα ξημερώματα για την καλύτερη εξυπηρέτηση.